Από τον πομό της Πάφου στην παραλία των Φινικούδων για καλό σκοπό, ο λόγος για τον Γάλλο Ζούλιεν Μεβέλ, μόνιμο κάτοικο Κύπρου, ο οποίος από τις 2 Απριλίου μέχρι και σήμερα κολύμπησε περιμετρικά της ελεύθερης Κύπρου και σε απόσταση 280 χιλιόμετρων. It was also so beautiful to actually go all around Cyprus, which is my island of adoption that I really love. There was good times and bad times, you know, like in life. It was like a metaphor of life. Ο Ζουλιέν, ο οποίος προτίθεται να επαναλαμβάνει τη μαραθώνια κολύμβησή του και τα επόμενα χρόνια, κολυμπούσε 10 με 12 χιλιόμετρα 4 με 5 ώρες καθημερινά και τα βράδια κοιμόταν στο φορτηγάκι του, το οποίο οδηγούσαν φίλοι και συγγενείς. Every part of Cyprus has its charm and I really love them all, but above all, yeah, Pomos, Finikoudes is a special place to my heart. Στην παραλία των Φινικούδων, όπου και τερμάτισε, πέραν από στενούς φίλους και συγγενείς, τον ανέμεναν η αναπληρώτρια επικεφαλής της αποστολής της πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο, αλλά και ο δημοτικός σύμβουλος Λάρνακας Ανδρέας Χριστοφόρου. We think it's a very beautiful symbol of the friendship between France and Cyprus. He's a resident, a French resident in Cyprus, and he has done a tremendous sports achievement. Ο Δήμος Λάρνακας είναι μια πόλη που συμβάλλει στον αθλητισμό, συμβάλλει στον εθελοντισμό και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς πρόσφυγες και μειονότητες. Όλα αυτά ο Γάλλος κολυμβητής τα έκανε για φιλανθρωπικό σκοπό. Κατάφερε να συγκεντρώσει 2.200 ευρώ.